Να προειδεάσουμε. Υπάρχουν εξειδικευμένα μέτρα, ναι, τα οποία πιθανόν να έρθουν αργότερα και έχουν να κάνουν ακριβώς με το μεταφορικό κόστος. Γιατί υπήρχε αυτή η ειδική πολιτική στο ΦΠΑ, ο οποίος, να πούμε, δεν κατέληγε τελικά στον καταναλωτή στο σύνολό του το 30%. Καταλαβαίνετε, κάπου χανόταν στη διαδρομή. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Χανότανε, δεν νομίζω ότι χανόταν γιατί έμπαινε στις τσέπες κάποιον. Αυξημένα τα μεταφορικά. Μερικές φορές και σε κάποιες περιπτώσεις έμπαινε και στις τσέπες κάποιον. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Κάπου χανόταν όμως στη διαδρομή. Από τον ένα στον άλλον έμπορο, από τον χοντρέμπορο στον λιανέμπορο, κάπου χανόταν στη διαδρομή. Άρα ήταν μικρότερο το όφελος που τελικά είχε ο νησιώτης. Ένα λοιπόν που έχει να κάνει θα μπορούσε να είναι κάποιο κόστος μεταφορικών εξόδων που υπάρχουν στη μεταφορά των προϊόντων, θα μπορούσε για παράδειγμα σε ένα ποσοστό να φοροαπαλλάσσεται ή να φοροαπαλλάσσεται ένα μέρος των εισιτηρίων που πληρώνει ο νησιώτης. Λέω, ιδέες οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Τις κουβεντιάζετε με τους φορείς εκεί πέρα, έχετε μπει σε μια διαδικασία διαλόγου. Οι οποίες κουβεντιάζονται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, για να είμαστε σοβαροί, πρέπει πρώτα να δούμε τις δυνατότητες που δίνονται από τα δημοσιονομικά δεδομένα. Επομένως, αυτή τη στιγμή κοστολογούνται διάφορα μέτρα. Ναι. Κοστολογούνται διάφορα μέτρα στο ποιο θα είναι η δημοσιονομική τους, ο δημοσιονομικός τους αντίκτυπος, και θα επιλεγούν κάποια από αυτά τα οποία, ναι, δεν θα ανακοινωθούν ούτε από μένα ούτε από τον Υπουργό, θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το πλαίσιο όμως το οποίο κινούμαστε αυτή τη στιγμή και που έχουμε τους δανειστές που δεν μπορούμε να κάνουμε ρούπι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε ούτε σπιθαμί μπροστά, εάν δεν μας δώσουν το OK. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση και εκεί θα πούνε καλά τα λέτε εσείς. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι στο μνημόνιο 43-36 δίνει τη δυνατότητα. Δεν δίνει τη δυνατότητα. Αναφέρεται ρητά, μάλιστα, ότι θα υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα για την κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ. Και αν θέλετε, εγώ επιμένω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το όφελος που θα έχουμε από την κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ ως κράτος, ως οικονομία. Είναι έτσι όπως το έβαζαν οι δανειστές, είναι καλύτερη φορολογική πολιτική του να μην έχεις πολλούς διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ. Εγώ προσωπικά διαφωνώ. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και για να το πούμε αυτό και ιστορικά, βεβαίως, για να το πούμε και ιστορικά, οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ ξεκίνησαν, μια που είμαι και βουλευτής Δωδεκανήσου, από τη Δωδεκάνησου. Ναι. Διότι ήταν ως παρακολούθημα της ειδικής φορολογίας που υπήρχε από προηγούμενα έτη και από προηγούμενα καθεστώτα. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε σε όλο το Αιγαίο και καλώς έκανε και επεκτάθηκε σε όλο το Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάργηση στην τρίτη ομάδα. Που η τρίτη ομάδα, όπως είπα και πριν, είναι τα προσφυγικά και τα μικρά νησιά. Εκεί πέρα ο αντίκτυπος δημοσιονομικά δεν θα είναι μεγάλο το κέρδος και ο αντίκτυπος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς προσπαθούμε έστω και την τελευταία στιγμή να ανακοινώσουμε μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους νησιώτες και φορολογικά. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα στο 2016, αυτό το μήνα δηλαδή που θα διανύουμε, ναι, από αύριο, ο Πρωθυπουργός πιστεύω θα ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα έχουν σκοπό να διευκολύνουν την καθημερινότητα των νησιωτών. Θα μείνουμε σε αυτό, θα το πούμε, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, μια μικρή διακοπή για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλη αυτή τη σκέψη για την νησιωτική πολιτική. Γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, για να μην διακόψουμε και τις σκέψεις σας, Υπουργέ. Αμέσως μετά.